Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakriti.gr. Νέο θύμα της γρίπης στην Κρήτη, 46χρονος με βεβαρημένο ιστορικό κατέληξε στο νοσοκομείο Χανίων έχοντας προσβληθεί από ήττα 1-1. Οι νεκροί στην Κρήτη σε λιγότερο από 2 εβδομάδες είναι 4 και πανελλαδικά ξεπερνούν τους 22. Πέρυσι την περίοδο της γρίπης από Οκτώβριο μέχρι και Απρίλιο οι νεκροί ήταν συνολικά 22. Οι αρχές συστήνουν εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων ακόμη και τώρα, ενώ ήδη έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία. Την αποκαλούν αρχόντισσα των αστερουσίων, όμως η ψυχή της κρύβει πόνο. Ο λόγος για τη Μαρία Καλεντάκη που το 2012 έχασε τον εγγονό της σε αιματηρή συμπλοκή στο Ρωτάσι. 9 χρόνια μετά η αξιαγάπητη αυτή γυναίκα ανοίγει την καρδιά της στην εκπομπή Κρήτη σήμερα, αφιερώνοντας μαντινάδες στον αγαπημένο της εγγονό που έσβησε. Ο Γιώργος Ορφανός κατάφερε να μπει στο σπίτι του φετινού MasterChef, ωστόσο στην Κρήτη και δει στο Ρέθυμνο είναι ήδη γνωστός και για έναν ακόμη λόγο. Καθώς μαζί με τον Αλκιβιάδη Σπαντάγο ήταν οι προτεργάτες σπουδαίας φιλανθρωπικής δράσης του Hope Street. Σεριάνιζαν στους δρόμους του νησιού με τη βούρια τους και συγκέντρωναν χρήματα για να στηρίξουν δομές, συλλόγους και ανθρώπους που είχαν πραγματικά ανάγκη. Και ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο μπείτε στο neakriti.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakriti.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.